Διοργανώσαμε ένα σεμινάριο με το Επιμελητήριο Αργολίδας και με τον Σύλλογο Λογιστών Ναυπλίου Ερμιονίδας με θέμα την ηλεκτρονική τιμολόγηση που θα δραστηριοποιηθεί από 1η-1η του 2020. Η χρονιά του 2019 ήταν μια πιλωτική χρονιά, η οποία όμως δεν υπήρχε και η δραστηριότητα εκείνη ώστε οι επιχειρήσεις να καταλάβουν τι γίνεται, να καταλάβουμε. Και εκδηλώσαμε αυτό το σεμινάριο με τους υπόλοιπους δύο φορείς, με έναν πολύ καλό εισηγητή, τον κύριο Νηφυρόπουλο, ο οποίος είναι πολύ κατεπτυσμένος πάνω σε αυτά τα ζητήματα και μας έκανε μια ενημέρωση τι πρέπει να κάνουμε από τις αρχές του χρόνου. Αλλάζει λοιπόν εκτός από τα λογιστικά που υπήρχε ένα μεγάλο μέρος του σεμιναρίου για τους λογιστές οι οποίοι θα πάρουν το βάρος, και τι θα πρέπει να κάνουν επιχειρήσεις. Θα πρέπει να στέλνουμε κατευθείαν τα τιμολόγια στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για να έχουν την εικόνα από την πηγή και να μην υπάρχει η παραπληροφόρηση με των μαύρων τιμολογίων. Βεβαίως αυτό είναι ένα βάρος που πρέπει να σηκώσουν οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόροι με ηλεκτρονική μορφή και εγκατάσταση στις επιχειρήσεις τους για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την εφαρμογή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόροι της χώρας δέχονται ακόμα ένα χτύπημα οικονομικής επιβάρυνσης για να εξυγχρονιστούν, για να υπάρχει η ενημέρωση τι τρέχει ανά δευτερόλεπτο και λεπτό στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό δεν ελέγχεται μόνο στη χώρα μας, ελέγχεται και μέσα από την Κομισιόν για να έχουν και την εικόνα πώς πάει η οικονομία της χώρας. Όμως αυτό θα πρέπει να βοηθήσει και η χώρα, δηλαδή θα πρέπει να δώσει τα κίνητρα εκείνα ώστε να γίνει ο εξχρονισμός αυτός. Γιατί να το βλέπουμε μονόπλευρο είναι ένα ζήτημα που τέλος πάντων το νιώθουμε τώρα τουλάχιστον τα 10 χρόνια να γίνονται μονόπλευρες κινήσεις. Ένα βάρος μεγάλο παίρνουν και οι λογιστές σε αυτή τη διαδικασία. Εκείνο που μας είπε ότι θα πάει χαλαρά το 2020, δηλαδή θα πρέπει να γραφτούμε μέσα στο σύστημα αυτό, ο οποίος θα είναι ένα σερβερ που ούτε ξέρουμε που είναι. Είναι ένας κεντρικός σερβερ μεγάλων εταιριών, το οποίο η έδρα του είναι και απροσδιορίστη. Άρα λοιπόν το ερώτημα ήταν αν θα κολλάει αυτό. Δεν θα κολλάει, άρα σημαίνει ότι αυτό το πρόγραμμα θα τρέξει πολύ γρήγορα. Θα πρέπει δηλαδή αυτά που κόβουν οι συνάδελφοι με μπλοκάκι θα γίνουν πλέον ηλεκτρονικά. Οι ταμιακές μηχανές θα συνδεθούν και θα έχουν την εικόνα, την οικονομική εικόνα της ημέρας των επιχειρήσεων. Βεβαίως είναι και απορώ γιατί τόσα χρόνια δεν το έχουν κάνει, γιατί πολλές επιχειρήσεις από το 2000, αυτό αναφέρεται από αρκετά χρόνια πίσω, ξανά είχαμε πάρει τον εξοπλισμό εκείνων για να γίνει σύνδεση και να τρέχονται. Αυτό δεν έχει γίνει. Οι κυβερνήσεις προφανώς ξέρουν γιατί δεν είχε γίνει, γιατί πλέον όλο το λαθρεμπόριο και όλα αυτά, ό,τι κινείται δηλαδή με πλαστά τιμολόγια, θα σταματήσει. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό, αλλά θα πρέπει να βοηθηθεί ο εξυγχρονισμός των μηχανημάτων. Πρέπει να υπάρξει μια επιδότηση ώστε να μπορούμε να πάρουμε αυτόν τον εξοπλισμό. Κοιτάξτε τώρα, επειδή αυτό η ενημέρωση έγινε πολύ πρόσφατα, καταλάβαμε τι γίνεται, είδαμε την νομοθεσία, γιατί πήραμε κομμάτια από την νομοθεσία. Στο σεμινάριο ήταν αυτό. Άρα λοιπόν στις 12 του μηνός που έχουμε διοικητικό συμβόλαιο στη ΓΕΣΕΒΕ θα τεθεί το ζήτημα ώστε να γίνει σε κεντρικό επίπεδο αυτό το αίτημα. Η χρονιά θα πρέπει να... Νομίζω ότι πρέπει να είναι στο θετικό, δεν πρέπει να είναι στο αρνητικό, και ο τουρισμός μας ήταν καλός. Τα ξενοδοχεία δουλέψαν από ό,τι μαθαίνω πολύ καλά. Οι ταβέρνες και αυτά έχουν κάποιο μικρό παράπονο. Η πόλη βελτιώνεται συνεχώς. Θα πρέπει να δούμε την πόλη και σε ένα άλλο διαφορετικό επίπεδο. Θα πρέπει να γίνει πιο το ιστορικό της να μην χαθεί και να έχουμε και ένα συμμάζεμα καλύτερο όσο αφορά στους δρόμους. Βλέπουμε ότι η πόλη στολίστηκε νωρίς σε ένα αίτημα που το κάναμε συνεχώς. Άρα αισιόδοξοι είμαστε,
αλλά θα πρέπει να λυθούν και αρκετά προβλήματα που έχουμε. Λόγω των ημερών νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή την έτσι. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, να έχουμε καλές γιορτές, ένας καινούριος χρόνος να έρθει λαμπερός με αισιοδοξία στη χώρα μας, γιατί βλέπετε τι γίνεται στις θάλασσές μας, και να έχει υγεία όλος ο κόσμος και αισιοδοξία για να πετύχουμε τα καλύτερα.